Μοναξιά. Η μοναξιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η τάση του 21ου αιώνα. Οι άνθρωποι σήμερα είναι πιο μοναχικοί από άλλη χρονική περίοδο στην ιστορία. Γιατί άραγε να νιώθουμε μόνοι σε μια κοινωνία αυθονίας? Γιατί άραγε να νιώθουμε μόνοι σε μια κοινωνία με τεράστια τεχνολογική πρόοδο? Γιατί να νιώθουμε μοναξιά σε μια κοινωνία που θα ήταν αξιοζήλευτη κυριολεκτικά σε οποιαδήποτε άλλη εποχή? Όλοι θα είχαν όνειρο να ζήσουν σε μια κοινωνία όπως η δική μας από την άποψη της τεχνολογικής εξέλιξης. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου παρουσιάζει μια τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη, με ασύλληπτες στην ανθρώπινη διάνοια εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και όμως οι άνθρωποι νιώθουν μόνοι, νιώθουν ότι έχει χαθεί η ανθρωπιά, ότι οι άνθρωποι στερούνται στοιχειώδους επικοινωνίας και ουσιαστικών σχέσεων. Γιατί άραγε? Τι είναι αυτό που απομακρύνει τους ανθρώπους από το να έχουν μια ουσιαστική επικοινωνία και ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις? Τι φοβούνται οι περισσότεροι άνθρωποι? Όχι όλοι φυσικά, ας μην γενικεύουμε το φαινόμενο. Τι φοβούνται? Σήμερα, στον 21ο αιώνα, ζούμε σε μια εποχή που έχει χαθεί κυριολεκτικά η άμεση επαφή των ανθρώπων και της επικοινωνίας. Η επικοινωνία έχει αντικατασταθεί από εικονικές επικοινωνίες με τα μέσα εικονικής κοινωνικής δικτύωσης, πράγμα το οποίο δίνει την ψευδαίσθηση μιας επικοινωνίας, αλλά η ουσία χάνει το νόημά της. Νέοι καταναλώνουν ατελείωτες ώρες μπροστά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψυχαγωγούνται με αυτόν τον τρόπο για μεγάλα χρονικά διαστήματα και πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Μιλάμε για μια διαδικασία επικοινωνίας που κρατάει χρόνια, δεκαετίες. Γυρίζει κάποιος και σου λέει: έχουμε τεχνολογική πρόοδο, τι να κάνουμε? Ιρωνικά, πολλές φορές η κατάσταση μπορεί, χωρίς να το καταλάβουμε ιδιαίτερα αν είμαστε σε νεαρή ηλικία, μπορεί να γίνει τραγική. Οι νέοι αποξενώνονται ακόμη και από την ίδια την οικογένεια, μιλάνε πιο σπάνια, γίνεται πιο εκνευριστική η αληθινή επικοινωνία με τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που μας αγαπούν, τους γονείς μας, τους συγγενείς, τους φίλους. Ψάχνουμε διαρκώς την επικοινωνία μέσα από τους τεχνητούς εικονικούς παραδείσους, μέσα από τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα. Μας αρκεί να τους βλέπουμε έτσι αθόρυβα και να ανταλλάσσουμε 2-3 συνδέσμους, να ανταλλάσσουμε αστεία έτσι ήσυχα, χωρίς την αμεσότητα και την καθημερινή τριβή με τους ανθρώπους, τις διαφωνίες, τη βλακεία του καθενός, όπως λέμε. Ας δούμε τώρα τι γίνεται στη φάση που δύο ερωτευμένοι νέοι περνούν ατελείωτες ώρες φλερτάροντας μέσα από αυτά τα μέσα. Έτσι διευκολύνονται να επικοινωνούν τα πιο ντροπαλά και συνεσταλμένα άτομα. Τι γίνεται όμως όταν οι ερωτευμένοι μένουν να φλερτάρουν κατά αυτόν τον τρόπο περισσότερες ώρες από ότι φλερτάροντας με το φυσιολογικό και σε μεγαλύτερες ηλικίες? Οι σημερινοί νέοι κινδυνεύουν να χάσουν τελείως την ουσία μιας αληθινής ερωτικής ζωής. Δεν φλερτάρουν με τα μάτια, δεν καλλιεργούν τη φύση του φλερτ, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. Φτάνουν σε μια ηλικία 40 ετών και ντρέπονται να κοιτάξουν ένας τον άλλο στα μάτια και να φλερτάρουν. Η μοναξιά εμφανίζεται σε όλους τους τομείς της επικοινωνίας και των ανθρωπίνων σχέσεων, τόσο ανάμεσα σε ζευγάρια, όσο και ανάμεσα σε φίλους, συγγενείς, στην ίδια την οικογένεια του ατόμου. Μοναξιά. Όσο ευεργετική και να είναι πολλές φορές η μοναξιά για λόγους προφανώς δημιουργικότητας, δεν συγκρίνεται με την συντροφιά μιας κατάλληλης παρέας.